Πριν το 2016 ξέραμε Ναι. ότι για να πάρει δεύτερη σύνταξη κάποιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 16 χρόνια στον δεύτερο φορέα. Μπορεί και 20. Και μάλιστα ότι αν τα χρόνια αυτά επικαλύπτονται και τα χρειάζεται να τα βάλεις στη διαδοχική ασφάλιση, εκεί δεν μπορεί στην ουσία να λάβει σύνταξη. Από το 16 ο νόμος προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης δεν τον χάνουν. Ανεξάρτητα αν έχουν 5, 15, 25 ή 30 χρόνια, μπορούν αυτά να τα πάρουν ως προσάυξηση σύνταξης. Ως δηλαδή ένα περαιτέρω ποσό. Έτσι. Αφορά πάνω από 50.000 δικαιούχους από ό,τι βλέπουμε. Αφορά πολύ παραπάνω. 50.000 είναι ναι. περίπου αυτοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα για σύνταξη από το Μάιο του 2016 και μετά. Γιατί το λέω αυτό, Φέη. Γιατί έχουμε το εξής. Ο νόμος προέβλεπε γενικά ότι δικαιούνται το ποσό αυτό. Τον Μάιο του 2016 βγαίνει. Το Δεκέμβριο του 2017 βγαίνουν οι πρώτοι εγκύκλοι. Οι εγκύκλοι όμως περιορίζουν για κάποιο λόγο, ο οποίος δεν προκύπτει από τον νόμο, το δικαίωμα προσάυξησης μόνο σε εκείνους που την πρώτη σύνταξη ναι. την έχουν λάβει μετά το Μάιο του 2016. Μάλιστα, ωραία. Αυτοί είναι 50.000. Να... Ακόμα και σε αυτούς όμως ναι. δεν έχει βγει καμία σύνταξη εδώ και 4 χρόνια. Τι λες τώρα. Καμία προσάυξηση. Τι λες τώρα. Τι δηλαδή, ντροπή πράγματα είναι αυτά. Ένας λοιπόν, δημόσιος να δείξουμε υπάλληλος. Λίγο, ζητώ συγγνώμη επειδή τρέχει παράλληλα και η κάρτα. Έχουμε τώρα σε σχέση με αυτό το ξεμπλοκάρισμα, έχουμε δύο δυνατότητες. Δηλαδή οι φίλοι συνταξιούχοι που μας παρακολουθούν έχουν δύο δυνατότητες. Η πρώτη είναι για εθνική σύνταξη και δύο ανταποδοτικές, δηλαδή μία για κάθε ταμείο, αυτό με όριο ηλικία δηλαδή, ανάλογα με τις διατάξεις του κάθε ταμείου. Είχα εγώ δημόσιο και τσμέδε. Ναι. Ο ένας τρόπος που θα υπολογιστεί θα είναι η εθνική σύνταξη 384 ευρώ ναι. και εφόσον θεμελίω ένα δικαίωμα και στις δύο περιπτώσεις. Αυτοτελώς, ξεχωριστά. Ναι. Ακριβώς. Θα πάρω το ανταποδοτικό κομμάτι του δημοσίου και το ανταποδοτικό του τσμέδε. Μάλιστα. Ο δεύτερος τρόπος που αφορά τους πιο πολλούς, γιατί πάρα πολλοί μπορεί να μην είχαν αυτοτελές δικαίωμα στο δεύτερο ωραία. Ταμείο, αλλά ακόμα και σε εκείνους που έχουν αυτοτελές είναι συμφερότερος από ό,τι φαίνεται, ναι. είναι ότι υπολογίζει εθνική σύνταξη και ανταποδοτική στο ένα ταμείο ή μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιεί χρόνο του παράλληλου ταμείου, μάλιστα. αν είναι διαδοχικός, και ως προσάυξη τον άλλο χρόνο. Να πούμε ένα παράδειγμα. Κάποιος ναι. είχε τσμέδε από το 80 έως το 95. Ωραία. Το 95 μπαίνει στο δημόσιο έως σήμερα. Μάλιστα. Αυτός κολλάει το κομμάτι έως το 95 τσμέδε, από το 95 και μετά δημόσιο. Το παράλληλο τσμέδε 95 έως το 16 το παίρνει ως προσάυξη. Μάλιστα. Και εμείς δείχναμε, ζητώ συγγνώμη, ποιους αφορά ασφαλισμένους δημοσίους υπαλλήλους, μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους, το ένα μέρος. Μισθωτούς είχαμε παράλληλη ασφάλιση, ΟΑΕ και τσμέδε, σαν το παράδειγμα έτσι. Που είπες. ΟΑΕ, συγγνώμη. Και τρίτο, μηχανικούς τσμέδε με παράλληλη, αυτό που είπες, και εμπορική δραστηριότητα, ΟΑΕ. Αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο χρηστικό όμως, να πούμε πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, ναι. είναι. Ότι κανονικά αυτό που περιμένουμε είναι περιμένουμε να βγει και εγκύκλειος ναι. για εκείνους που έχουν πάρει την πρώτη σύνταξη πριν το 2016, που είναι εκεί η μεγαλύτερη γίνεται. Κατηγορία. Δεν έχει διευκρινιστεί με ακόμη. Αυτούς, υπήρχε δελτίο τύπου από το 2018 που έλεγε ότι και αυτοί μέσω επανυπολογισμού θα λάβουν το ποσό. Απλά η όποια αύξηση θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Κατάλαβα. Αν δηλαδή εγώ είχα μόνο δημόσιο και με τον νόμο Κατρούγκαλου μειώθηκε 200 ευρώ, αλλά τα διατήρησα προσωπική διαφορά και με τον επανυπολογισμό του δεύτερου ταμείου ως προσάυξηση έπαιρνα 300 ευρώ, ναι. θα υπήρχε συμψηφισμός και θα έπαιρνα μόνο τα 100 ευρώ. Μάλιστα. Τα 200 θα μηδένισαν την προσωπική διαφορά και τα άλλα 100 θα τα έπαιρνα ως πραγματικό ποσό. Άρα τι κάνουν τώρα. Την εγκύκλιο αυτή. Ζητώ συγγνώμη Κώστα, επειδή δείχνουμε τώρα το παράδειγμα για τα από πάνω και έχουμε ανοιχτό αυτό το θέμα λίγο παρακάτω. Αν έχεις την κάρτα να την πάμε λίγο πιο πιστά, γιατί θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Είμαστε στο παράδειγμα για όλα τα προηγούμενα που λέγαμε. Άρα μηχανικός με 32 χρόνια τσμέδε, 25 παράλληλα στο δημόσιο. Σύνταξη δημοσίου που την παίρνει ήδη 811 ευρώ και 80 λεπτά. Η προσάυξηση του τσμέδε είναι 1.143 ευρώ. Άρα η συνολική σύνταξη προφόρου, τα μεικτά, είναι 1.955 ευρώ. Αυτά θα τα πάρει τώρα αυτομάτως με το ξεμπλοκάρισμα ή πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες. Αυτοί οι οποίοι είναι από το Μάιο του 2016 και μετά, ναι. δεν χρειάζεται να κάνουν κάποιες ενέργειες αν έχει γίνει σωστά η αίτησή τους. Αυτοί οι οποίοι όμως έχουν πάρει σύνταξη πριν το 2016, περιμένουμε την εγκύκλιο να μας πει
Αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι να πάρουν. Το παρακάτω, που έχουμε στην κάρτα μας, αυτό. Ναι. Τι κάνω όσοι πήραν σύνταξη πριν από το 16. Ακριβώς. Mm-hmm. Πού θα ξέρει το σύστημα ότι πρέπει να του υπολογίσει τον χρόνο αυτόν. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τη διευκρινιστική εγκύκλιο για να ξέρουν οι πρώτου 16 τι κάνουν. Οι μετά του 16, λογικά, αν έχει γίνει σωστή αίτηση, τα παίρνουν αυτόματα. Θα δουν αυτές τις αυξήσεις. Από πότε. Ναι, να δω. Και από αναδρομικά θα τα πάρουν. Αυτό είναι ερώτημα. Το πότε. Γιατί αναδρομικά από το 16. Δηλαδή η δεύτερη σύνταξη που θα δοθεί τώρα αναδρομικά από το 16. Γιατί θα είναι καινούργια αναδρομικά τώρα. Από το 16, αν έκανε την αίτηση του το 16. Ναι. Το 17, αν έκανε την αίτηση του το 17. Ναι. Ανάλογα πότε έφυγε. Αυτά. Εδώ λιμνάζουν 4 χρόνια υποθέσεις. Δεν πρόκειται να βγουν αύριο το πρωί. Ακόμα και να ξεμπλοκάρει, υπάρχει μια σειρά αναμονή. Εντάξει, εγώ που έχω 36 σελίδες ένσημα στο Άτλα σε 4 ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Θα πάρω σύνταξη σε 15 χρόνια. Θα έχει βγει αυτή η εγκύκλιο σκόρτα του Κάρα. Να αρχίσει να προετοιμάζει από τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, αυτή την πληροφορία τη χρειάζομαι, γιατί ανησυχώ. Κωστή, σε 15 χρόνια θεωρώ ότι θα έχει βγει, ναι. Μακάρι. Μπορείς να προετοιμάζεσαι και από τώρα. Ετοιμάστε την πρώτη φέτα για τον κύριο Πλάτζο σε λίγο, γιατί έχει ανεβάσει η θερμοκρασία, να τον ηρεμήσουμε λίγο. Βέβαια, βέβαια, να πούμε σε αυτό το κομμάτι ότι είδατε και το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής χθες έδειξε ότι το εξάμηνο Οκτωβρίου-Μαρτίου 19-20 είχαμε αύξηση των εκκρεμών συντάξεων βέβαια. Κατά 21%. Βέβαια, βέβαια. Και δεν έχει υπολογίσει και μεγάλη αύξηση που υπάρχει από το Μάρτι και μετά. Έτσι. Που σημαίνει ότι ωραία αυτά που λέει το Υπουργείο να γίνουν τα ψηφιακά. Αν τα δούμε στην πράξη. Αλλά εδώ βλέπουμε στην πράξη να υπάρχει. Ακούσαμε να λέει ότι ο Βρούτσο να λέει 16.000 τις βρήκε σε κάτι ντουλάπια. Δεν ξέρω αν αθροίζονται και άλλες 16 εκτός από τις 21. Και πώς είναι αυτά τα ντουλάπια πια. Έχουμε χάσει το μέτρο μας. Χιλιάδες συνταξιούχοι. Μόνο προσωρινή σύνταξη. Προσέξτε τώρα, γιατί εδώ είναι μια άλλη πληγή. Μας έστειλε μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα μια κυρία και μας λέει: παίρνω 249 ευρώ εδώ και 5, 6, 7 μήνες, αν δεν ζήσει. Ζουν όλοι αυτοί που μας κυβερνούν κάθε φορά με 249 ευρώ το μήνα. Σε καμία περίπτωση. Για να καταλάβουμε λίγο. Με προσωρινή σύνταξη. Πια πάρα πολλοί δεν παίρνουν προσωρινή. Ούτε καν. Υπάρχει εδώ και 2 χρόνια εγκύκλιο που λέει το εξής. Όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, που πάρα πολλοί έχουν διαδοχική ασφάλιση, όταν εκκρεμεί να απαντήσει ο ένας φορέας τον άλλο, δεν υποχρεούται, λέει, να βγάλει το σύστημα προσωρινής σύνταξης. Να δείξουμε λίγο, κύριε Τσουβαλά. Κώστα, ένα παράδειγμα για τέτοια περίπτωση, ασφαλισμένος σε ΙΚΑ και ο ΑΕΤΣΑ, είναι πραγματικό παράδειγμα του Κώστα του κατοίκου από τον ελεύθερο τύπο, από καταγγελίες πολιτών που ζουν αυτή την κατάσταση. Ασφαλισμένος λοιπόν σε ΙΚΑ και ο ΑΕΤΣΑ, αίτηση για σύνταξη τον Ιούλιο του 2017, πριν από 3 χρόνια. Τον άλλο μήνα πάμε για τριετία. Αίτηση λοιπόν τότε, απόφαση για σύνταξη. Α, βγήκε τον Νοέμβριο του 2017. Σε αναμονή ως σήμερα όμως για τη σύνταξη του ΑΕ. Άρα έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που οι άνθρωποι παίρνουν μια κουτσοπροσωρινή και περιμένουν και περιμένουν και περιμένουν για την ολοκλήρωση. Και σε συνθήκες. Πάντως οι καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, το Γενικό Λογιστήριο τώρα βγάζει τις συντάξεις του τέλους του 2017 που υποβλήθηκαν. Τα ταμεία των επαγγελματιών αντίστοιχα, η διαδοχική αντίστοιχα. Το πρόβλημα, Κώστα, είναι η έλλειψη προσωπικού. Γιατί έχουμε δει ρεπορτάζ με κάτι κούτες, στιβαγμένες, σε διάφορα υπόγεια και σε διάφορους διαδρόμους. Ποιος θα τα ξεσκαρτάρει όλα αυτά και πότε. Είναι ένα τριπλό πρόβλημα. Χρειάζεται αφενός η ψηφιοποίηση, αλλά δεν αρκεί η ψηφιοποίηση. Είναι το Α και το Μ, αλλά για να πας από το Α στο Ω υπάρχουν και άλλα γράμματα. Υπάρχει έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού και κατά τη γνώμη μου χρειάζεται και διαφορετικό επιχειρησιακό σχέδιο όσον αφορά τον ΕΦΚΑ.